Καλώς ήρθατε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στα Κομνηνά. Μάκη, ούτε τη γραβάτα δεν μπορούσα να βγάλω. Πραγματικά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που αγκαλιάζετε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά την εκδήλωσή μας. Βέβαια, ακόμα μερικοί μπορεί να φοβήθηκαν τον καιρό. Εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και αύριο ο καιρός θα είναι εξίσου καλός όσο σήμερα το βράδυ. Έχουμε πάρει πρόγνωση καιρού από το λιμενικό σώμα Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή μας δεν θα έχουμε έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Αντιδήμαρχο Πλατέως και την Πρόεδρο του χωριού, πέρα από τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν ώστε να οι εκδηλώσεις μας να είναι στο ακέραιο όπως πρέπει να είναι. Θέλω να τους ευχαριστήσω για την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο για το μνημείο της γενεοκτονίας που ετοιμάζει ο Σύλλογος, που με τη δική τους βοήθεια έχουμε τελειώσει τα γραφειοκρατικά θέματα και ό,τι χωροταξικά θέματα υπήρξαν. Αυτά έχουν τελειώσει και περιμένουμε να ξεκινήσει η ανάπλαση του έργου. Να ευχαριστήσω τους εθελοντές του Συλλόγου, που χωρίς αυτούς τα Κομνηνά θα ήταν μόνο υποσκέψη. Παιδιά, μια μεγάλη αγκαλιά! Ναι, Πρόεδρε, μεγάλη αγκαλιά. Ναι, κύριε Μάκη, μεγάλη αγκαλιά των Κομνηνών. Σας καλωσορίζει και η πολιτική αρχή. Εκ μέρους του Δημάρχου και όλων των συναδέλφων, καλώς ήρθατε, ευχόμαστε να περάσετε καλά. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπανε οι προαλήσαντες, αλλά πραγματικά τα πολλά συγχαρητήρια για όλους όσους αγωνίζονται, έτσι ώστε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η πετυχημένη εκδήλωση. Να περάσετε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Επόμενα τις υπόλοιπες δύο μέρες, όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση, η οποία θα είναι για τρεις ημέρες πανέμορφες, πιστεύω όλος ο κόσμος θα συνεχίσει να έρχεται για να βλέπει αυτό το οποίο θα γίνει. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά τα οποία συμμετέχαν. Μακάρι και του χρόνου να είμαστε γεροί και να είμαστε πάντα εδώ πέρα, δυνατοί, και εύχομαι καλό κουράγιο σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.